Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβασμιότατε Μητροπολίτα κύριε Κάλιστε, Μητροπολίτα Διοκλίας, ο σεβασμιότατος Κάλιστος, που όπως θα ακούσατε για την προφορά του είναι Άγγλος στην καταγωγή, αλλά είναι Ορθόδοξος Μητροπολίτης Τιτουλάριος εις την Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατήρων στο Λονδίνο, στην Μεγάλη Βρετανία, και ένας διαπρεπέστατος Ορθόδοξος θεολόγος, γνωστός εις όλους τους θεολογικούς κύκλους της Ορθοδοξίας, για τις συγγραφές του, για τον καταρτισμό του, για την προσφορά του στα θέματα που συζητούνται από την Εκκλησία κατά καιρούς και όπου παρίσταται ανάγκη. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Λαγκαδά κύριε Ιωάννη, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Θεοπόλεως κύριε Παντελεήμων και Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Θερμών κύριε Δημήτρια, αγαπητοί πατέρες οι λειτουργοί ιερείς, εκπρόσωποι των αρχών, κύριοι βουλευτέ, κύριε περιφερειάρχα, κύριε σωματάρχα, κύριοι ανώτατοι αξιωματικοί του στρατού, της αεροπορίας, του ναυτικού, της πυροσβεστικής και εκπρόσωποι και όλων των άλλων αρχών, και να θέλω δεν μπορώ να σας διακρίνω όλους, σας τιμώ και σας αγαπώ όλους και απευθύνομαι αυτή την ώρα για το λίγο χρόνο που έχουμε σχετικά προς όλους σας, αφού είναι μια εφρόσινη πνευματική ημέρα, χαρούμενη και ευλογημένη για όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την Δευτέρα αυτή Κυριακή των νηστιών όπως αποκαλείται, αλλά αφού για μας πανορθοδόξως την ημέρα αυτή, δηλαδή την Κυριακή την Δευτέρα των νηστιών, η Εκκλησία τιμά ιδιαιτέρως την μνήμη του Αναγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, επωνόματι του οποίου τιμάται ο ιερός μας Μητροπολιτικός Ναός, που τα λείψανά του ευρίσκονται εδώ σαν πολύτιμος πνευματικός θησαυρός και που η μνήμη του και η όλη αναφορά από τους θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς εις τον Άγιον επί χρόνια τώρα, επί αιώνες, αποδεικνύει ότι η προσφορά του και το έργο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ήταν ένα έργο μεγάλο που δεν μπορεί να καλυφθεί όσο και αν το μελετάμε και το ερευνούμε, αλλά ταυτόχρονα όμως μας δίνει την ευκαιρία εδώ σήμερα που είμαστε συνηγμένοι σε αυτή την ωραία πνευματική, λατρευτική, μυστηριακή εκδήλωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας με την τελουμένη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπως σημαίνει στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να επικοινωνούμε και εγώ λίγο από την ίωση, μόλις είναι η πρώτη μέρα που βγήκα έξω και προσεπάθησα να είμαι μαζί σας, και εύχομαι περιστατικά σε όλους εκείνους που είναι πάρα πολλοί που αυτή την περίοδο πανελληνίως βασανίζονται από αυτήν την επιδημία σχεδόν των ιώσεων, που έχουν και τους κινδύνους των και τις δυσκολίες τους για αυτούς που τους υφίστανται. Θέλω λοιπόν να πω σήμερα μέσα στον χρόνο το λίγο που έχουμε. Πρώτον μεν, το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου από το Ευαγγέλιο του Μάρκου μας υπενθυμίζει το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού της Καπερναούμ, όπως ακριβώς το ακούσαμε να αναγνώσκεται κατά την ώρα του Ιερού Ευαγγελίου και που μας είναι γνωστόν. Όμως κάθε φορά το Ευαγγέλιο, όταν το αναλετάμε, όταν το αναλύουμε, όταν προσπαθούμε με τη δύναμη του Θεού να εισδύσουμε στο περιεχόμενό του, μας αποκαλύπτει πάντοτε πολλά καινούρια στοιχεία. Δηλαδή η θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ, όπου οι φίλοι του που είχαν μεγάλη πίστη στο Χριστό για τη θεραπευτική του δύναμη και που τον πήραν πάνω στο ξύλινο κρεβάτι, και επειδή στο σπίτι που ομιλούσε ο κόσμος ήταν τόσο πολλής ώστε να βρίσκονται και έξω από τα σπίτι κόσμος και να μην μπορούν να μεταφέρουν ένα ασθενή μπροστά στο Χριστό υπό τέτοιες συνθήκες πλήθους λαού, αυτοί οι πιστοί φίλοι
αυτού του ασθενού, της Καπερναούμ, του παραλυτικού. Είχαν τόση αγάπη ώστε να εφεύρουν και να αποτολμήσουν να κόψουν ένα κομμάτι της στέγης. Απλέσισαν τότε οι κατασκευές, αλλά ανέβηκαν επάνω στη στέγη να κόψουν ένα κομμάτι, να δέσουν 4 σκηνιά στις άκρες του ξυλοκρέβατου και να το κατεβάσουν μπροστά στο Χριστό την ώρα που εκείνος εκείρηται. Ο Χριστός εκείρηται. Δηλαδή τι, έκανε αυτό για το οποίο ήταν ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, ο αποκαλυπτόμενος εις τον κόσμο, κατολίγων και μετά ταύτα δια της Εκκλησίας καθ' ολοκληρίαν σε όλο το πλήρωμα, σε όλους τους αιώνες. Ο Χριστός μόλις είχε φύγει από την πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, που δεν του φέρθηκαν καλά, ήταν η δεύτερη φορά που ερχόταν στην Καπερναούμ και θεώρησε καλύτερο να κηρύξει μέσα σε ένα σπίτι, γιατί δεν περίμενε ότι θα δει τόσον κόσμο. Αλλά ο κόσμος ήταν εκεί, η απέτηση για το θαύμα των φίλων του παραλυτικού ήταν πολύ μεγάλη, τον έφεραν κάτω εδώ. Πέστε ότι αυτή τη στιγμή από αυτό τον ντρούλο ανοίγει μια οπή μεγάλη και με τα σκυλιά μας κατεβάζουν εδώ, με τα σκυλιά μας κατεβάζουν ένα ασθενή παραλυτικό. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι έκανε ο Χριστός, αλλά λέμε τη σκηνή για να το καταλάβουμε. Οπότε ο Χριστός ειδών την πίστη αυτών των ανθρώπων. Για προσέξτε, σας παρακαλώ έτσι μαζί, λίγο επειδή είμαι και παλαιός δάσκαλος, έτσι να το δούμε μαζί, να εμβαθύνουμε λίγο. Ειδών ο Χριστός την πίστη των φίλων του παραλυτικού, είπε στον ασθενή, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Δεν του είπε σε θεραπεύω, δεν του είπε πως άλλες περιπτώσεις θέλεις να γίνεις καλά. Πολλές φορές ερώτησε, τι είναι εκείνο που θέλεις, τι σου συμβαίνει, τίποτα. Αλλά ίσως για την βαριά πνευματική κατάσταση του ασθενούς, ενδεχομένως, ο Κύριος, ο Παντογνώστης, απευθύνεται κατευθείαν στον παράλυτο, που οι άλλοι από πάνω έβλεπαν και περίμεναν να γίνει το θαύμα, να του λέει, αφέοντες οι αμαρτίες σου, για να αποδείξει ότι μέσα στις αξίες της ζωής και της ανθρωπίνης υπάρξεως, την αξία που είναι έργο του Θεού, το πρώτο είναι η ψυχή του ανθρώπου και έπειτα είναι το σώμα. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αφέοντες οι αμαρτίες σου. Θα μπορούσε κανείς από πάνω να φωνάξει όπως φώναζαν Ιησού Ιε Δαβίδ, θέλουμε να τον θεραπεύσεις. Ποιες αμαρτίες τώρα, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται? Έτσι τα λέγαμε για εμείς. Αλλά η πανσοφία του Θεού και η ευθύνη και το μέγεθος του Κυρίου για να δώσει το βαθύ περιεχόμενο της ανθρωπίνης υπάρξεως ως προς την ποιότητα της ψυχής είναι τόσο σημαντικό, τόσο δυνατό. Για να σας πω και κάτι άλλο. Χτες προσπαθώντας να σκεφτώ τι θα σας πω παρά την βραχνή φωνή, είπα, οι πατέρες έβαλαν να εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τη Δευτέρα των Νηστιών. Και λέμε ότι σχεδόν είναι μια συνέχεια της προηγουμένης Κυριακής που ήταν της Ορθοδοξίας. Ξέρετε ποιο είναι η συνέπεια, η σκέψη μου δηλαδή, που με οδήγησε σε αυτή τη συνέπεια, σε αυτή την ακολουθία. Δεν είναι τυχαίο ότι έβαλαν τη μνήμη του Αγίου σήμερα που πάλεψε για την ελευθερία της ανθρωπίνης ψυχής από την αμαρτία και προπάντων από την αίρεση. Η ψυχή λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι εκείνο που μας διδάσκει ο Χριστός, ότι είναι το πρώτο, το α και το ω στη ζωή μας. Αλλά όμως δεν λείπει η κακία του κόσμου και την ίδια στιγμή αυτή η εκπρόσωπη του φαρισαϊσμού με την υποκρισία, αυτός βλασφημεί, λέει, αφού δεν μπορεί να δώσει κανείς άλλος συγχώρηση αμαρτιών παρά μόνον ο Θεός, πώς του λέει αφέοντες οι αμαρτίες? Και ο Χριστός άμεσα, χωφτός, αν μου επιτρέπετε ένα ανθρωπίνος έτσι, τι είναι αυτά που σκέφτεστε, λέει,
Τι είναι αυτά που βάζετε στο μυαλό σας? Τι σας φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο? Να του πω αφαίονται οι αμαρτίες ή να του πω πάρε το κρεβάτι σου και εσύ θα να πας στο σπίτι σου υγιής? Και για να βεβαιωθείτε ότι εκείνος ο οποίος συγχωρεί τις αμαρτίες πρώτα του ασθενούς, του παραλυτικού, είναι αυτός ο Θεός εδώ ενώπιόν σας, ακούστε τη φωνή μου, τη φωνή μου προς τον παραλυτικό: σήκω πάνω παιδί μου, σήκω όρθιος, πάρ' το κρεβάτι σου στα χέρια σου, βάλ' το στο σώμα σου και πήγαινε στο καλό με συγχωρημένες τις αμαρτίες σου και με το μεγάλο θαύμα της ευεργεσίας σου να απαλλαγείς από την τρομακτική αυτή δοκιμασία της γενικής σωματικής παραλυσίας. Έμειναν κόκαλο όλοι όταν το λέγαμε απλά. Κόκαλο. Αλλά αυτό είναι το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Αυτό μας λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτό δίδασκε. Γι' αυτό πάλευε. Μέσα στα πλαίσια βέβαια ενός κινήματος πνευματικού που υπήρχε γύρω από τα θέματα της εσωτερικής πνευματικότητας του ανθρώπου. Δηλαδή, στο μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται ησυχασμός. Φεύγουμε λοιπόν από αυτήν την εικόνα του Ιερού Ευαγγελίου. Καταλαβαίνουμε πλήρως τη σχέση του Ευαγγελίου με τη μνήμη του Αγίου. Εγώ έτσι τη νιώθω και σας τη μεταφέρω ως επίσκοπός σας, εδώ και παντού όπου μας ακούνε και μας βλέπουν. Και θαυμάζω όλα όσα κάθε φορά, κάθε χρόνο, στα ίδια ευαγγελικά κείμενα, τι μπορούμε να βρούμε και τι μπορούμε να ανακαλύψουμε με τη δύναμη του Θεού. Τι είναι λοιπόν αυτό το κίνημα το μεγάλο, λίγα λεπτά έχω. Τι είναι αυτό το κίνημα του ησυχασμού? Έχω πολλά και δεν μπορώ τώρα να σας τα αναφέρω, αλλά η όρη ησυχία, ησυχαστής, ησυχασμός ανήκουν στο χριστιανικό πνευματικό λεξιλόγιο από τις αρχές του μοναχισμού. Χρησιμεύουν σαν να αποδίδουν τον τρόπο του βίου των αναχωρητών, οι οποίοι αναζητούσαν τον Θεό στη σιωπή και στη μόνωση, διαφέροντες από τους συνήθεις χριστιανούς. Στα κείμενα του 3ου και του 4ου αιώνα η λέξη ησυχία σημαίνει προπαντός τον τρόπο ζωής, την πνευματική στάση. Υπάρχουν δε και άλλοι όροι με την αυτή έννοια της ερημίας και της αναχωρήσεως. Οι όροι μοναχός, μονάζων, σημαίνουν επίσης το αυτό είδος μεμονωμένη ζωής με αδιάλειπτη προσευχή. Κίνηση μάλλον λαϊκή, ο ησυχαστικός μοναχισμός εδέχθη τον 4ο αιώνα την προσχώρηση ενός Έλληνος διανοουμένου πρώτου επίπεδου, φίλου των Καπαδοκών πατέρων και μαθητών του Οριγένους, του Ευαγρίου του Ποντικού το 399. Αυτός ανεδείχθη ο πρώτος διδάσκαλος της αναχωρητικής ασκήσεως και επεδίωξε να την ενσωματώσει στο μεταφυσικό σύστημα του νεοπλατωνισμού που δεν συνεβιβάζεται με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής. Ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος είχε ασχοληθεί με τις ακρότητες του ευσταθιανού ασκητισμού, συνειδητοποίησε πλήρως τον κίνδυνο αυτό και έθεσε τα θεμέλια όχι της μεμονωμένης, της απομονώσεως αποκλειστικά του ενός ατόμου, του ενός ανθρώπου, αλλά τη δημιουργία του κοινοβίου, το οποίο κοινόβιο στο μοναχικό βίο θεωρούσε την μόνη γνησία μορφή του μοναχισμού που το έχουμε και σήμερα. Ο χριστιανός ασκητής είναι πρωτίστως ένας βαφτισμένος άνθρωπος. Το πρώτο λεπτομερές σύστημα ησυχαστικής πνευματικότητος απαντά στον Ιωάννη της Κλίμακος στις αρχές του 7ου αιώνα. Η περιπροσευχή διδασκαλία στην Κλίμακα αναλαμβάνει εν μέρη το λεξιλόγιο του Ευαγρίου που είπαμε πριν, συγκεντρούνται στην επίκληση του ονόματος του Ιησού και αναγνωρίζει στην προσευχή μια ενέργεια συνάμα και νοερά και σωματική κατά τα άλλα. Πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε, που δεν είναι δυνατόν τώρα,
μέσα στην εξέλιξη των χρόνων, διότι μίλησε ακόμη και για τον Άγιο Βασίλειο 4ο αιώνα, που έρχεται και καθιερώνει τα κοινόβια εκτός από τον Μονήρι Βίο, αλλά φτάνουμε πλέον στο 14ο αιώνα όπου ζει ο Αγιός μας, τον οποίον σήμερα τιμάμε. Προηγεί το 10ο αιώνα, τα παραλείπω, αλλά να πω τούτο μόνον, το βασικό, ότι κατά τον 14ο αιώνα ο ησυχασμός, ο οποίος εγνώριζε μεγάλη άνθηση στο Άγιο Όρος και σε όλο τον Βυζαντινό χώρο, εδέχνει ευθυδίως την επίθεση ενός φιλοσόφου που ήρθε στην Κωνσταντινούπολη από την Νότιο Ιταλία, του Βαρλάμ του Καλαβρού. Αυτός ήταν Έλληνας, από τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει προ Χριστού στην Νότιο Ιταλία. Ο Βαρλάμ επετέθη συγχρόνως κατά της ψυχοβατικής μεθόδου προσευχής και κατά της βεβαιότητας των ησυχαστών ότι έβλεπαν τον Θεό. Εδώ ανοίγεται ένα τεράστιο κεφάλαιο, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτή την ώρα. Στις επιθέσεις του Βαρλάμ, οι μοναχοί απήντησαν διαστόματος του Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος συνέταξε κατά του Βαρλάμ 9 πραγματείες υπέρ των ιερών ησυχαζόντων ή των ιερός ησυχαζόντων. Σε αυτές τις πραγματείες ανέπτυξε επί τη βάση της πατερικής παραδόσεως μία θεολογία του ησυχασμού, η οποία συνάμα δικαιολογούσε την ψυχοσωματική μέθοδο προσευχής, το σώμα εφόσον ο Θεός εσαρκώθη, δύναται και αυτό να λαμβάνει μέρος στην προσευχή και την πραγματικότητα της δράσεως του Θεού, αλλά στις άκτιστες ενέργειες. Είναι πολύ βαθιά τα παρακάτω, αλλά και το σημαντικότερο είναι ότι δεν μας παρέχουν τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα πράγματα. Θέλει διάλεξη τουλάχιστον 45 λεπτά και να υπάρξουν και απορίες για τα σημαντικότατα αυτά θέματα του Αγίου μας, ο οποίος, να το συνειδητοποιήσουμε, διετέλεσε εν μέσω δυσκολιών και δοκιμασιών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Και ως Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης εκοιμήθη σε ηλικία 63 ετών, αφού πέρασε δοκιμασίες πληρές. Ο χώρος μέσα στον οποίο κινείται είναι ένα τρίγωνο: Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Άγιον Όρος. Εχθροί, πολλοί. Κατήγοροι, περισσότεροι. Πολιτικές περιπέτειες, του άρεσε λίγο να παρακολουθεί τα πολιτικά. Βλέπετε ότι είναι και γνώρισμα και αγίων ανθρώπων. Μην τα βάζετε και εμένα καμιά φορά, που μου αρέσουν λίγο, όχι μου αρέσουν, αλλά αισθάνομαι την ευθύνη αυτή. Και από αυτή η ευθύνη με θέση επί της πολιτικής και όχι επί της κομματικής τακτικής, επί της εθνικής πολιτικής, επηρέασε τα πράγματα και έχουμε αύριο ομιλητή εδώ στο Ηλέκτρα, το ξενοδοχείο από την Αθήνα, με θέμα τι, εξεπλάγει που το είδα, αλλά και χάρηκα, πολιτική και ποιμαντική. Πώς μπορεί να συνυπάρχουν αυτά, να ασκείς ποιμαντική, να είσαι ποιμήν της Εκκλησίας και να έχεις λόγο επάνω στο μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής, το οποίο βλέπετε πόσο μας απασχολεί και πόσο μας ή γεμίζει ή χαλάει τη ζωή μας. Ο Άγιος λοιπόν Γρηγόριος ο Παλαμάς εξελέγει Αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης. Εδώ προσέφερε τα πέντε τελευταία χρόνια του βίου του, που ήσαν πάρα πολύ ήρεμα και ειρηνικά, πολύτιμες υπηρεσίες στο να ειρηνεύσει η πόλη και η μεταξύ του των απλών ανθρώπων και άλλων ανθρώπων, των άλλων τάξεων, συγκρούσεις που υπήρχαν, και να αποκαταστήσει την πνευματική ενότητα της περιοχής. Να σας πω ότι πήγε φυλακή ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εξαιτίας των πολιτικών ερίδων στην ηγεσία, την πολιτική ηγεσία των αυτοκρατόρων και των εργατών τους από την Κωνσταντινούπολη, και όταν πάλι τον χρησιμοποίησαν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, για να πάει να μεσολαβήσει και θα πήγαινε προς την Τένε εδώ, εκεί όταν επέστρεφε προς την Καλλίπολη, σας τα λέγω συνοπτικά, τον συνέλαβαν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να εμφανίζονται πλέον, μιλάμε για 14ο αιώνα. Τον συνέλαβαν και πέρασε πάρα πολλές δυσκολίες. Τελικά, μάλλον με λύτρα τον πήραν κάποιοι
χριστιανοί, Έλληνες, και τον απελευθέρωσαν και κατόπιν μπόρεσε τα τελευταία 5 χρόνια να είναι στην πόλη μας αρχιεπίσκοπος και ποιμήν πνευματικός. Αυτός ο μεγάλος Άγιος, για να συμπληρώσω αυτό το κομμάτι αμέσως, 2-3 λεπτά ζητούμε από την τεχνική υπηρεσία της τηλεοράσεως, συγγράμματα περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, ανεπανάληπτα, επιστολές εκατοντάδες κατά αντιησυχαστών, υπέρ των ησυχαζόντων, ομολογιακά κείμενα, πραγματείες, κείμενα ποιματικά, θεολογική διδασκαλία και ιδιαίτερα έρευνα και ανατένιση στα μεγάλα θέματα της φιλοσοφίας, περί Θεού, περί ανθρώπου, περί πνευματικής ζωής, περί ανανθρωπίσεως και ανακαινήσεως της εταιρικής καταστάσεως του ανθρώπου, ώστε να φτάνει κάποτε στη θέωση. Μεγάλα γεγονότα. Πολλοί που δεν τα ξέρουν, ίσως να φταίει και εμείς αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, και αυτή την περίοδο επιτίθενται κατά της Εκκλησίας, θα μετανοήσουν προς κέντρα, λακτίζουν. 2000 χρόνια και αυτά που έχουμε τώρα ακόμη, η Εκκλησία διώκεται και πάντοτε ασκεί την αποστολή της στη σωτήρια στον κόσμο. Τελειώνω λοιπόν εδώ, και για να, επειδή και την περασμένη Κυριακή απουσιάζαμε πάλι για τους λόγους της υγείας, θα τελειώσω με μια μικρή αναφορά, όχι στα πολιτικά, αλλά θα το δείτε. Αυτή όλη η ιστορία των ημερών που περνάμε με τόση σκληρή δοκιμασία, και δεν με αφήνει ήσυχο ποτέ σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ποιμνιό μου, τους ανθρώπους μου που μπορώ να τους ομιλήσω και να τους πω, και που μας βασανίζει όλους, και ιδιαίτερα εκείνους που εθίγησαν. Μπορεί να έχει μια μικρή αντιστοιχία. Το 1898 έγινε ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος και οι Τούρκοι έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Ζητούσαν να καταλάβουν τη Λάρισα, κατέλαβαν το Βόλο και από Δυσμόν πήγαιναν να καταλάβουν πια τη Λαμία. Επενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία και ιδιαίτερα η Ρωσία, και σταμάτησαν τους Τούρκους. Δεν μπόρεσαν να καταβούν παρακάτω, παρότι επέμεναν ότι θέλουμε όλη τη Θεσσαλία. Σας ερωτώ, 1898. Το 1920 είχαμε πάρει και τη Θράκη. Εκτός από τη Μακεδονία δηλαδή και τα νησιά. Τι σημαίνει αυτό? Τη δυναμική του λαού μας και των αρχόντων του. Υπήρξαν φυσιογνωμίες μεγάλες και των καλών σχέσεων με τους μεγάλους. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεφύγουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να το βάλουμε στην άκρη. Μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας παρά τις δυσκολίες, τώρα που, καθώς λέγεται, άνοιξε και ένα παράθυρο μιας αισιοδοξίας από τις αποφάσεις των Ευρωπαίων και τα οικονομικά θέματα. Να πω ένα δεύτερο. Στην περίοδο αυτή, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί καθιέρωσαν το σχέδιο Μάρσαλ για να μπορέσουν να ενισχύσουν τους Έλληνες που πέθαναν από την πείνα, όταν οι Γερμανοί πλέον έφευγαν από εδώ ιτημένοι σε όλα τα μέτωπα. Οι Αμερικανοί έδωσαν $1,000,000,000 για να μπορέσουμε εμείς να ζήσουμε. Εγώ είμαι από τα παιδιά που τότε τρώγαμε από τα μπισκότα και τις καραμένες και τα άλλα που μας έστειλαν σε ωραία κουτάκια από την Αμερική για τα παιδιά, αλλά και όλα τα άλλα που μας έστειλαν με την ούνορα, τη θυμούνται οι παλαιοί. Τι έγινε τότε όμως? Εδώ στην Αθήνα υπήρχε εκπρόσωπος της κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών με απόλυτη δικαιοδοσία για να υπογράφει μόνος αυτός την διάθεση των κονδυλίων που έπρεπε να δίδονται νομίμως και δικαίως, για να ενισχυθεί ο λαός από την περιπέτεια της πείνας που επικολούθησε μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο με αυτό που λέμε τώρα? Εάν, το διάβασα και σας το λέω και το ήθουσα, εάν δεν υπέγραφε ο αρμόδιος Αμερικανός εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, δεν έδιδε το τίποτα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και τώρα. Και θα σας πω και ένα τελευταίο. Υπήρξε και το δόγμα Τρούμαν.
πρώτα το Μάρσαλ και μετά το δόγμα Τούρμαν. 1948-1949. Παροχή βοηθείας για να αντιμετωπίσουμε και την πείνα, αλλά και τον κίνδυνο να υπαχθούμε στην θέως ασυγχώρητη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, στην περίοδο εκείνη που όλα τα πράγματα έδειχναν ότι είναι τόσο δύσκολα και τόσο τρομακτικά, αυτές οι παροχές και αυτές οι βοήθειες ήταν πολύ σημαντικές. Αλλά να σας πω και αυτό να μείνει στη σκέψη μας σήμερα. Έγραψε ο αρμόδιος και εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τότε που ενεφανίζεται το ΝΑΤΟ. Υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, αλλά το πρόβλημα της Ελλάδος μπορεί να λυθεί μόνο όταν λύσουν μεταξύ τους τις διαφορές τους τα πολιτικά κόμματα. Δεν νομίζω ότι θέλουμε τίποτε περισσότερο από το να συμβουλεύσουμε και να παρακαλέσουμε όλα τα πολιτικά κόμματα της πατρίδας μας να βοηθήσουν για να ξεπεράσει ο λαός μας και όλοι μας αυτή την αγωνία, αυτή την κατάσταση, αυτή την ανισότητα, αυτή την πείνα, αυτή την ταπείνωση, αυτή την περιπέτεια, αυτή τη δυσκολία. Γιατί αφού μάθαμε 25 χρόνια να ζούμε πλούτσια, τώρα διαφορετικά σε μια στιγμή πρέπει να ζήσουμε φτωχά. Και αυτή η μετάβαση είναι δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη, και ψυχολογικά και εξ επόψεως ουσίας και πρακτικής εφαρμογής. Τα ίδια έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Μην γκρινιάζομαι τόσο, μην φωνάζομαι. Είμαι ένας ιστορικός και ένδοξος λαός, ο οποίος όμως, τι να κάνουμε, έχει και τις αδυναμίες του και δυστυχώς από τις περιπέτειες αιώνων μείναμε ένα μικρό κράτος. Και πρέπει να κρατούμε την αξιοπρέπειά μας, με την τιμιότητά μας, την εργατικότητά μας και με την διάθεσή μας να βοηθήσουμε. Πρώτα τα πολιτικά κόμματα, μετά ο λαός, μετά όλοι μαζί. Με τη μορφή που λέμε πάντοτε της εισφοράς των ισχυρωτέρων προς τους αδυνάτους για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτό το άγχος και από αυτή την περιπέτεια. Να μας αξιώσει ο Θεός και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλύτερα, γιατί τελικά και η υπόθεση των Σκοπίων δεν συνεζητήθη όπως προβλέπεται για το μήνα αυτό. Μετετέθη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούνιο και πέρα, γιατί τους παραγγέλνουν όλοι ότι αν δεν λύσετε το θέμα του ονόματος και να συμφωνήσει η Ελλάδα μαζί σας, δεν πρόκειται να μπείτε στους οργανισμούς. Λοιπόν, ο Άγιος μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, με τις προσευχές του προς τον Τριαδικό Θεό και με την ευλογία του εδώ στην Εκκλησία του, στον τόπο του, στη Μητροπολή του, στους προγόνους μας όλους, να μας βοηθήσει για να πάμε καλύτερα σε όλα αυτά και να είμαστε μέσα στη ζωή ευγνώμονες και εις τον Θεό και εις όλους εκείνους οι οποίοι μας αγαπούν και μας βοηθούν τόσο πολύ στην περίστασή μας. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, όλα καταρχήν. Να είστε όλοι καλά. Σε λίγα λεπτά τελειώνουμε. Αν βρέχει δεν θα βγούμε. Άμα βρέχει δεν θα βγούμε. Λοιπόν.